Νίκος Καραγιάννης, ο νέος προπονητής του Αγόρ, ο οποίος βέβαια είναι μισός κριτικός από την άποψη ότι έχει παντρευτεί την Αλεξία Τριαλώνη, ίσως τη σημαντικότερη αθλήτρια που έχει βγάλει Κρήτη. Νίκο, με ποια κριτήρια φέτος επέλεξες τον Αγόρ μετά από μια πολύ πετυχημένη περσινή περίοδο με το Περιστέρι, το οποίο ήταν πρώτο σε βαθμολογία στην Α2 κατηγορία? Το Αγόρ είναι μια ομάδα η οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις για να δουλέψει ένας προπονητής σε μια ομάδα η οποία είναι οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ιστορία, μια ομάδα κόσμο για την Α2, και πιστεύω ότι με δουλειά πάρα πολύ από όλους τους φορείς της ομάδος να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της ομάδος. Νίκο, πέρυσι ήσουν στο Περιστέρι. Ήταν πρώτος στην κατηγορία του, ανέβηκε στην Α1 κατηγορία. Δεν θα ήταν πρόκληση για ένα προπονητή μικρός ηλικία όπως εσύ, μόλις 39 χρονών, να είσαι στην Α1? Ποια ήταν τα κριτήρια και γιατί δεν συνέχισες στο Περιστέρι? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τους διοικούντες του Περιστερίου. Εγώ είχα συμφωνία για ένα χρόνο. Πετύχαμε το στόχο που ήταν η άνοδο και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μου δοθεί η ευκαιρία να κοουτσάρω και ομάδα Α1, βέβαια όχι στο Περιστέρι. Λαμβάνω μήνυμα ένα παράπονο, δεν έχει σημασία, ας μην το εξαντλήσουμε το θέμα, ας μην το προεκτείνουμε. Πάμε στον Αγόρ τώρα. Καταρχάς να δούμε το ρόστερ της ομάδας, έχει κλείσει? Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε το ρόστερ. Μας λείπουν ένα ή δύο παίχτες το πολύ. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το σχεδιασμό της ομάδος. Να σας αναφέρω ότι έχουμε αποκτήσει το Γιώργο τον Κουκά από το Παγκράτη, το Γιώργο τον Κούμουλο, τον παλιό αρχηγό της ομάδος και τον καινούριο από φέτος, τον Απόλλωνα τον Τζόχλα, τον Ιβάν τον Βουκαντίνοφ, ένα παιδί που έχει παίξει Α1 με την Ολύμπια Λάρισα 2 χρόνια και πέρσι έπαιξε 2 παιχνίδια με την Καβάλα. Έχουμε κλείσει επίσης, είμαστε πολύ κοντά στο Σπύρο το Μαγκουνί, ένα παίχτη ο οποίος έπαιζε τα 2 τελευταία χρόνια στην Α1 με το Εργάλεο, τον Νίκο του Στυλιανού, ένα Ελληνόπουλο που προέρχεται από την Αμερική από κολέγιο, τον Γιάννη τον Ψαθά, τον Νταμίρ τον Λάτοβιτς, γνώριμο στην Κρήτη γιατί έχει παίξει και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, και τον Λευτέρη τον Ιωφητίδη, ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο παιδί, ύψος 2,8-23 χρονών, και μας μένει ακόμα άλλος ένας ψηλός και πιθανότητα ένα ακόμα γκάρ. Νίκο, είσαι ένας από τους προπονητές που συζητήθηκε το όνομά του τώρα τελευταία, από την άποψη ότι ήσουν ο μόνος που είχες παίχτη από τις εθνικές ομάδες που είδαμε τελευταία και τις νέους άντρες, τον Βαγγέλη τον Μάντζαρη, τον οποίο έδινε σε πολύ σημαντικό χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα, πέσαμε κάτι μια συνέντευξη, αν θυμάσαι, και μετά αμέσως μετά βγήκε και ο Βαγγέλης ο Μάντζαρης, έπαιζε περίπου με 15 με 20 λεπτά. Τώρα όμως στο Ρέθυμνο δεν βλέπω κάτι ανάλογο με κάποιους νέους παίκτες. Καταρχάς, πώς έτσι και τόλμησες εντός ή εκτός εισαγωγικών να δώσεις τόσο πολύ χρόνο σε ένα έφηβο? Κοιτάξτε να δείτε, έχω δουλέψει πολύ με τις μικρές ηλικίες, γιατί έχω κατακτήσει 2 πανελλήνια πρωταθλήματα και ένα παγκόσμιο με το σχολείο του Βίρονα. Θεωρώ ότι στο Βαγγέλη δεν χάρισα τίποτα, το κέρδισα από τη δουλειά του. Ήταν βασικά επιλογή του προπονητικού team να προχωρήσουμε με τον Βαγγέλη Μάντζαρη ως βασικό στέλεχος της ομάδος, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε αποκτήσει ένα άλλο έμπειρο playmaker στη θέση του Βαγγέλη του Μάντζαρη, αλλά μου αρέσουν τα ρίσκα και θεωρώ ότι δικαιώθηκα τόσο εγώ όσο και ο παίχτης Βαγγέλης Μάντζαρης. Στον Αγόρ τώρα, που δεν ξέρω αν γνωρίζεις, όσον αφορά τις υποδομές του, πάει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, και η παιδική ομάδα και η εφηβική διακρίνεται στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣ Κρήτη. Βλέπεις να υπάρχει κάποιο υλικό που να μπορεί να αναδειχθεί για ανδρική ομάδα, ή νομίζεις ότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο για τέτοια περίπτωση? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εικόνα. Θα τα γνωρίσω όμως άμεσα τα παιδιά που αγωνίζονται σε αυτές τις ομάδες. Θεωρώ ότι ο στόχος των υποδομών είναι για να μπορέσουν κάποια στιγμή να βγουν παίχτες που να στελεχώσουν την αντρική ομάδα του Ρεθύμνου. Και αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας. Από το ρόστερ τώρα της περσινής ομάδος που έπαιξε στην Α2 και πολλά παιδιά είχαν έρθει από Θεσσαλονίκη, ποιοι έμειναν? Μόνο ο Στίκας έχει μείνει, ένας νέος παίχτης που αγωνίζεται στη θέση 3. Από τους υπόλοιπους έχουν φύγει όλοι.
Ο Στίκας, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στην ομάδα νέων ανδρών και διακρίθηκε όσον αφορά τον Αγόρ. Τώρα, οι στόχοι της διοίκησης και η δική σου όσον αφορά τον Αγόρ, στην Α2 ποιοι είναι? Ο στόχος είναι να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να είναι ανταγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α2. Μια ομάδα η οποία να δίνει το 100% των δυνάμεών της κάθε Σάββατο. Και μια ομάδα η οποία να μπορεί να κοιτάει στα μάτια όλους τους αντιπάλους, ανεξαρτήτου budget, να μπορέσει να είναι μια ομάδα η οποία να χαίρεται ο φίλαθλος κόσμος στο Ρεθύμνο. Το θέμα βέβαια, Νίκο, είσαι και κριτικός βέβαια, είπαμε μισός κριτικός, ξενίζει λίγο η άποψη, αλλά ίσως να είναι και αυτή η τακτική που υπάρχει στην Ελλάδα, μια ομάδα να αλλάζει μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ο Στίκας ήταν ένα παιδί που δεν χρησιμοποιήθηκε πέρυσι πάρα πολύ. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Αγόρ είναι ένα νέο πρόσωπο. Ναι, όλη η ομάδα άλλαξε, άλλαξε ο προπονητής. Το μόνο που δεν άλλαξε είναι το γήπεδο και η διοίκηση. Αυτό είναι φαινόμενο ελληνικό. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις το θέμα αυτό. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο κάθε χρόνο για εμάς προπονητές να αλλάζουμε ομάδες ή για τις ομάδες να αλλάζουν όλο το ρόστερ. Θεωρώ όμως με τη φετινή δουλειά που κάναμε στον τομέα των μεταγραφών θα δημιουργήσουμε μια βάση ισχυρή για να μπορέσει το Ρέθυμνο να αποκτήσει παιδιά τα οποία να αγωνιστούν για χρόνια στην ομάδα. Πέρυσι είχες παίξει αντίπαλος με τον Αγόρ. Πώς είδες τον κόσμο της ομάδας του Αγόρ στο Ρέθυμνο? Εγώ έρχομαι χρόνια και παίζω αντίπαλος και με άλλες ομάδες που ήμουν στην Α2. Θεωρώ ότι είναι μια καυτή έδρα. Στο περσινό παιχνίδι που παίξαμε Ρέθυμνο Περιστέρι, ο κόσμος ήταν καταπληκτικός. Χειροκρότησε την ομάδα του Περιστερίου για την νίκη. Δεν γίνανε το παραμικρό όσον αφορά έκτροπα και τέτοια. Νομίζω ότι το Ρέθυμνο συγκαταλέγεται από τις πιο δυνατές έδρες στο ελληνικό μπάσκετ. Η προετοιμασία τώρα του Ρεθύμνου περιλαμβάνει δύο τουρνουά φιλικά που θα είναι ομάδες της Κρήτης. Μία με το Ηράκλειο Αμίντα Όφη και στο επόμενο αμέσως φιλικό τουρνουά πάλι με το Όφη εδώ στο Ηράκλειο, στο ΒΑΚ. Έχεις προγραμματίσει κάτι άλλο? Έχουμε ένα τουρνουά σχεδιάσει στο Ρέθυμνο με ομάδες με τη συμμετοχή ομάδων Α1, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τις ημερομηνίες την έναρξη του κυπέλου Ελλάδος για να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Υπάρχει ένα σκεπτικό να πάμε στην Αθήνα να δώσουμε κάποια φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Σήμερα φεύγεις για Ρέθυμνο, η προετοιμασία της ομάδας ξεκινάει πότε? Καλώς εχώ των πραγμάτων, από την επόμενη εβδομάδα θα μπούμε στο γήπεδο. Νίκο, τελευταία γευτήκαμε μεγάλες επιτυχίες με την Εθνική Γυναικών, 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρεις καλά το γυναικείο από την άποψη ότι η Αλεξία Τριαλώνη, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως είπε και ο Μιχάλης Βασκαλάκης, το μεγαλύτερο ταλέντο σε άντρες και γυναίκες που έχει βγάλει η Κρήτη, η μεγαλύτερη μεταγραφή που έγινε ποτέ σε ομάδα από τον Ηρώδοτο που μας φιλοξενεί σήμερα στον Παναθηναϊκό. Πώς βλέπεις το γυναικείο μπάσκετ? Θεωρώ ότι το γυναικείο μπάσκετ είχε την ευχή να έχει φέτος ένα πολύ καλό προπονητή στην εθνική ομάδα, τον Κώστα Τομίσα, τον οποίο τον είχα συμπαίχτη προπονητή καθηγητή. Βέβαια μεγαλούργησε και στην Εθνική Νέων. Δυστυχώς το γυναικείο μπάσκετ δεν έχει κάνει βήματα πρόοδου, γιατί βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν νέα κορίτσια, νέα ταλέντα. Θα έλεγα ότι οι καλές παίχτριες παραμένουν οι μεγάλες παίχτριες, αυτές που είναι ηλικίας 30 ετών και άνω. Θέλει πάρα πολύ δουλειά το γυναικείο μπάσκετ σε όλους τους τομείς, τόσο σαν προβολή, τόσο σαν δουλειά, σαν σχεδιασμό, για να μπορέσει να φτάσει στα επίπεδα του αντρικού. Και να κλείσουμε τώρα, επειδή ασχολείσαι με τις ακαδημίες υποδομές, με το Βίρονα, με μεγάλες διακρίσεις, πώς βλέπεις τις υποδομές μας και το μέλλον των μικρών εθνικών ομάδων? Σίγουρα έχουμε πάρα πολλά ταλέντα, έχουμε καλές φουρνιές παιχτών. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, θα πρέπει αυτοί οι παίχτες να αξιοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά στις ομάδες τους. Βλέπουμε το φαινόμενο πολλά παιδιά που διακρίνονται να πηγαίνουν στις μεγάλες ομάδες και να είναι απλά παίχτες προπόνησης, να μην συμμετέχουν καθόλου, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να μην έχει την ευκαιρία ο κόσμος να τα δει ή οι ομάδες να αναγκάζονται να φέρουν κάθε χρόνο κοινοτικούς παίχτες, ξένους παίχτες, ενώ θα μπορούσαν όλα αυτά τα παιδιά να αγωνίζονται σε ομάδες Α2 ή σε Α1 μικρότερες ομάδες για να έχουν κέρδος και οι παίχτες και οι ομάδες.
Νίκο, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα και στην προσωπική σου ζωή και στην προπονητική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.